Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Είμαστε και πάλι κοντά σας στην εκπομπή μας και σήμερα θα μιλήσουμε για τα πνευματικά γυμνάσματα που μπορεί να κάνει κάθε άνθρωπος ο οποίος μπορεί να τις κάνει αυτές τις ασκήσεις του για να σώσει την ψυχή του. Γιατί ο Θεός έκανε πολλά για τη σωτηρία του ανθρώπου και ο ίδιος έπαθε για αυτήν πολλά. Και τρίτον, τι πρέπει να κάνει και να πάθει και ο άνθρωπος για αυτή τη σωτηρία. Είναι σπουδαίο αυτό να καταλάβουμε το πόσο έκανε ο Θεός μες τους αιώνες για μας. Εν πρώτης ο Θεός αποφάσισε με τη δική του ιδέα, με το δικό του νου, τον υπερτέλειο, να σώσει τον άνθρωπο και να του ετοιμάσει τη βασιλεία του για έναν μισθό και για να υπακούσει βέβαια στο νόμο του που πάει να πει ότι ο Θεός έχει το είναι και την ουσία του άναρχη. Και έτσι έχει και τον εαυτό του συνάναρχο και τη πρόνοια της δικής μας σωτηρίας. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη τιμή για τον άνθρωπο, γιατί ο Θεός και Πατέρας δεν ευχαριστήθηκε μόνος του στον εαυτό του και στο Άγιο Πνεύμα του, αλλά και στον Υιό του, αλλά θέλησε να προνοήσει ακόμα και για μας και να μας κάνει θετούς Υιούς κατά χάρη και μέτοχους του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λοιπόν όταν ήρθε ο διορισμένος καιρός, ακολούθησαν σε αυτήν την άναρχη πορεία. Όταν λέμε άναρχη είναι λόγω του Θεού, ο οποίος δεν έχει αρχή και τέλος, σε μια πορεία σωτηρίας, την ωφέλεια και την ανάπαυση τη δική μας και όλων των εκλεκτών παιδιών του Θεού, καθώς μας λέει ο Παύλος, όλα τα έκανε ο Θεός για τον άνθρωπο, για μας. Όλα τα έκανε ο Θεός για τη δική μας σωτηρία. Και εκείνοι οι άρχοντες του Παραδείσου και του Ουρανού και οι αρχάγγελοι και οι άγγελοι και όλα τα πνεύματα αυτά τα επουράνια, που είναι μακάρια κι αυτά, και αυτά είναι διορισμένα κατά κάποιον τρόπο να μεριμνούν και να υπερασπίζονται τον ίδιο τον άνθρωπο, που είναι ένα ευτελές είδος, θα λέγαμε, πάνω στη γη. Και λέει, όχι πάντες είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν, λέει ο Απόστολος Παύλος, για να κληρονομήσουμε τη σωτηρία του Θεού. Το λέει στους Εβραίους λοιπόν αυτό, για τη δική μας τη σωτηρία ο Θεός ενεργεί. Ενεργεί με πρώτον καταπληκτικό τρόπο, για να φέρει στο είναι από το ουδέν, από το τίποτα, στον άνθρωπο. Και να φέρει και αυτό τον αισθητό κόσμο. Και κατέστησε βασιλιά τον άνθρωπο σε όλα τα ποίηματα της γης, σε όλα τα δημιουργήματα και φρόντισε να τον υπηρετούν και να δουλεύουν για αυτόν. Όπως ξέρουμε, τα δέντρα και τα ζώα είναι υπηρέτες του ανθρώπου, όχι για να απολαύσει ο άνθρωπος μόνο αυτή τη ζωή, αλλά για να σωθεί ο άνθρωπος και να απολαύσει την αιώνια ζωή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο που έχει κάνει ο Θεός. Η περιποίηση είναι σωτηρίας, λέει στους Θεσσαλονικείς. Θα περιποιηθεί ο Θεός δηλαδή τη σωτηρία μας, για τη δική μας σωτηρία, για τη δική σου σωτηρία, άνθρωπέ μου, αδελφέ μου, έχει κάνει ο Θεός τόσα πράγματα. Και τις επουράνιες δυνάμεις έχει συστρατεύσει και τα γήινα πράγματα για να υπηρετήσει τη σωτηρία του ανθρώπου. Και οι προφήτες ακριβώς προφήτευσαν για αυτό το πράγμα, για τη χάρη και για τη σωτηρία τη δική μας. Αυτός ο ίδιος όμως ο Θεός, με όλες τις θείες και μεγάλες ιδιότητές του, δίνεται όλος στη φροντίδα αυτού του μεγάλου έργου σωτηρίας. Πιανού, του ανθρώπου. Ο Πατέρας βάζει σε πράξη την παντοδύναμή του Ευδοκία για να σηκώσει όλα τα εμπόδια του ανθρώπου που εμποδίζουν τη σωτηρία και να φέρει τον άνθρωπο εκεί που θα καταλάβει το συμφέρον του και θα συνεργαστεί με τον Θεό, γιατί ο Θεός δεν θέλει ρομπότ, θέλει συνεργάτες. Και με αυτό μας δείχνει πόσο αγαπάει τη σωτηρία ο Θεός. Πόσο θέλει τη σωτηρία και την αγαπάει ο Θεός τη σωτηρία του ανθρώπου. Και λέει πως ο Κύριος ο Θεός της σωτηρίας μου, λέει ο Ψαλμός,
ο Ψαλμός 21, ο Ξυζήταπος να πω, ο Θεός και Λόγος του Θεού βάζει σε πράξη τη σοφία και την αυθουργία του, διορίζοντας όλα τα όργανά του και τα μέσα για να σώσει τον άνθρωπο, για να σε σώσει εσένα άνθρωπε, και το έχει για καύχημά του και το ονομάζει το πιο γλυκό πράγμα. Και στέλνει το μοναδικό του Υιό, τον Σωτήρα Ιησού Χριστό. Και αυτό θα τον κρατάει πάντοτε σαν Κύριο όνομα, τόσο στην παρούσα ζωή, ο Χριστός, το όνομα Ιησούς Χριστός θα τον κρατάει πάντοτε, όσο και στη μέλουσα ζωή. Για να μας κάνει με αυτόν τον τρόπο να καταλάβουμε με το όνομά του, πόσο ποθεί τη σωτηρία μας. Και καλέσεις, λέει, το όνομα αυτού Ιησού, λέει ο Ισαΐας, και θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες του. Και εγώ είμαι, λέει Ιησούς, ον σι διώκεις, είπε στον Παύλο, στις πράξεις, το ένα το κεφάλαιο το βλέπουμε αυτό, και το Άγιο Πνεύμα βλέπουμε να βάζει σε πράξη τη μεγάλη του αδαγαθότητα για να γεμίσει τον άνθρωπο από ουράνια χαρίσματα. Και για να του δώσεις είσοδο εσύ μες στην καρδιά σου, και σου χαρίζει ακόμα και τον εαυτό του. Και έρχεται και κατοικεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου με μια μοναδική και εξαίρετη παρουσία, για να διαφεντεύει και διευθύνει τον άνθρωπο προς το σκοπό της σωτηρίας του, και το Άγιο Πνεύμα συνεργάζεται. Και για αυτή την αφορμή, λοιπόν, ονομάζεται Πνεύμα Σωτηρίας, το Άγιο Πνεύμα. Αλλά και για το φόβο σου, λέει, ελάβαμε και Πνεύμα Σωτηρίας, λέει ο Ισαΐας στο κεφάλαιό του, σε κάποιο κεφάλαιό του. Διότι όλη η Αγία Τριάς δουλεύει στο να και επικεντρώνει στη δική μας σωτηρία. Διότι όσο μεγάλο είναι το έργο της δημιουργίας, άλλο τόσο μεγάλο είναι και το έργο, καθόλου μικρότερο, δεν είναι το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Επειδή μιας και της αυτής παντοδυναμίας είναι αποτελέσματα αυτά, και ο Θεός μας έφερε από το μηδέν στην ύπαρξη, γι' αυτό ακριβώς, για να μας σώσει. Αυτός είναι ο σκοπός του Θεού. Όλος ο σκοπός της φύσεως, της πίστεως και της χάριτος του Θεού δεν είναι τίποτε άλλο παρά για τον κορυφαίο Απόστολο, κομιζόμενοι το τέλος, το σκοπό της πίστεως εμός, ημών προς σωτηρία ημών, λέει ο Απόστολος Παύλος. Για τη σωτηρία μας, λοιπόν, γίνανε όλα αυτά, να το καταλάβουμε αυτό βαθιά μες στο μυαλό μας και να το εννοήσουμε, αγαπητοί μου αδελφοί. Πόσο πολύτιμη είναι η σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου. Ένας άλλος κόσμος, υπέροχος, ανώτερος, ανοίγεται μπροστά στον άνθρωπο, με οδηγό και σωτήρα τον Ιησού Χριστό, να σώσουμε την ψυχή μας. Και τώρα που τα γνωρίσαμε και τα μάθαμε όλα αυτά μέσα από το βιβλίο, από την Αγία Γραφή, από τα Ευαγγέλια, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις υπόλοιπες μέρες της ζωής μας για να έρθουμε σε μια καλύτερη κατάσταση και να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα, έναν θησαυρό ουράνιο, ο οποίος είναι η σωτηρία? Ιδού, λοιπόν, καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού η μέρα σωτηρίας. Σήμερα είναι μια μέρα που μπορούμε να φροντίσουμε για τη σωτηρία μας. Και ο Θεός φρόντισε προκαταβολής του κόσμου να σκεφτούμε όλα αυτά τα πράγματα, και εμείς μπορούμε τώρα να αμελήσουμε και να μην μεταχειριστούμε καθώς πρέπει αυτόν τον καιρό και την λίγη άδεια που υπάρχουμε εδώ στον κόσμο, η οποία μπορεί να είναι το δραστικότερο μέσο χρόνος για τη σωτηρία του ανθρώπου, και ο Θεός προσπάθησε με χίλιους τρόπους να μας σώσει και να μας κάνει δικούς του. Λοιπόν, ας μεταχειριστούμε αυτόν τον τρόπο και αυτό το χρόνο της ζωής μας, για να βάλουμε σε ασφάλεια την ψυχή μας. Και να μην δίνουμε βάση τόση μεγάλη σε τίποτα άλλο στη ζωή μας, ούτε για απόκτηση χρημάτων και δόξας κλπ, όσο για τη σωτηρία της ψυχής μας. Και να ρωτάμε τι να κάνω για να σωθώ. Όπως έλεγε εκείνος μέσα στη φυλακή, του έλεγε του Αποστόλου Παύλου, τι να κάνω για να σωθώ, έλεγε ο αρχιφύλακας εκεί. Και του είπε να πιστεύεις στον Ιησού Χριστό και θα σωθείς και εσύ και η οικογένειά σου. Και να πράττεις το καλό, δηλαδή.
Ας θυμηθούμε τα προηγούμενα μας χρόνια, πόση αγνωσία υπήρχε στο θέμα του Θεού και πώς σήμερα λίγο-λίγο ξαστερώνουμε στο μυαλό μας και φροντίζουμε και ελπίζουμε και βλέπουμε πόσο λίγο φροντίσαμε τότε για αυτό το οποίο έχει μεγάλη αξία σήμερα για μας. Και πρέπει αυτό να μας κάνει να αυξάνει την προθυμία μας για να μπορέσουμε να σωθούμε, να ευχαριστήσουμε τον Κύριο που είναι η άκρα αγαθότητα και σε περίμενε τόσο καιρό, σαν κάποιος που περιμένει έξω από το σπίτι χρόνια για να σε συναντήσει και εσύ τον αντιπαρερχόσουνα έφευγες από μακριά του. Ας μην αφήσουμε λοιπόν του κόσμου την πονηρία και τη δική μας πονηρία να βλάψει την ψυχή μας. Ας καταλάβουμε και ας παρακαλέσουμε τον Κύριο θερμά με δάκρυα καρδιάς να μας βάλει μέσα στην αγιαστική του χάρη, η οποία έρχεται και καταντάει στο τέλος τη σωτηρία αυτή η αγιαστική χάρη του Κυρίου, όπως λέει και ο προφήτης Ιερεμίας στο τρίτο του κεφάλαιο. Να συλλογιστούμε επίσης πόσα έπαθε ο Χριστός για τη δική μας σωτηρία, ο οποίος δεν ευχαριστήθηκε να ξοδέψει τα πάντα και τα ίδια του τα αγαθά και το ίδιο του το σώμα, προκειμένου να εξαγοράσει αυτή την σωτηρία του ανθρώπου. Και με τα έργα αυτά που έκανε ο Κύριος για να εξασφαλίσει τη δική μας σωτηρία, έδειξε με αυτό πως προκρίνει τη σωτηρία περισσότερο από τα αγαθά τα δικά του, διότι με τους πόνους, τα πάθη και το θάνατο που υπέμεινε, έδειξε ότι προκρίνει τη σωτηρία τη δική μας από τον ίδιο του τον εαυτό. Και αντί να τιμωρήσει εμάς τους φταίχτες που τόσο έτσι ασυμπαθώς φταίξαμε απέναντι στον Θεό, τι έγινε για μας τους υποστάτες και υβριστές, αποστάτες και υβριστές, έδωσε τα πάντα. Τα πάντα, ό,τι είχε και δεν είχε. Γι' αυτή καταφρόνησε ακόμα την γήινη ζωή του, το σώμα του, και όλα τα έδωσε θυσία για τον άνθρωπο. Δεν έπαθε βέβαια από τη θεότητά του, διότι είναι φύση αδύνατο να πάθει η θεότης του Κυρίου, αλλά μεταχειρίστηκε ο Θεός εκείνο το θαυμάσιο έβριμα να στείλει τον Υιό του ως Θεό και άνθρωπο και ως άνθρωπος να υποφέρει τα πάνδυνα για να μας δώσει να καταλάβουμε πώς είναι η αγάπη του. Και με τόση υπερβολή έγιναν όλα αυτά που ο Χριστός επάνω στο Σταυρό έγινε ολόκληρος μία πληγή και δοκίμασε πόνους, περισσότερους πόνους από όλους τους ανθρώπους που υπάρχουν στη γη και έχουν δοκιμάσει πόνους, διότι λέει και ο προφήτης αυτός έπαθε, διότι γεννήθηκε φτωχικά μέσα σε μια σπηλιά, έζησε φτωχικά όλη τη ζωή, διότι δεν είχε την παραμικρή άνεση και κατοικία δική του, παραπάντα φιλοξενούμενος, ήταν ξένος δηλαδή, και είπε ότι και τα πετεινά του ουρανού έχουν κατασκηνώσει και ο γιος του ανθρώπου δεν έχει που την κεφαλήν κλείνει. Δηλαδή δεν έχει που να ξαπλώσει και να κοιμηθεί το βράδυ, πρέπει να τον φιλοξενηθεί, πρέπει κάποιος να του πει έλα σπίτι μου, αλλιώς δεν έχει μέρος για να ξαπλώσει ο γιος του ανθρώπου. Λοιπόν, φανταστούμε αυτό το πράγμα. Και δεν είχε ούτε 2 μέτρα τόπο να βρει για να ενταφιάσει, να τον ενταφιάσουν, αλλά πήγε και σε ξένο τάφο μέσα και κατοίκησε ο Κύριος αυτό το διάστημα των 3 ημερών που έμεινε στη γη. Και τελείωσε τη γήνη του πορεία με ένα θάνατο ατιμασμένο κατά τους ανθρώπους, κατά τα ανθρώπινα, και έγινε κυριοκτικά κουρέλι ο Χριστός και μέχρι θανάτου υπήκος θανάτου έγινε, γιατί υπέφερε πόνους που δεν μπορεί να τους υποφέρει άνθρωπος και κατά τη λεπτότητα των θείων μελών, για την αυστηρότητα των βασάνων και για τη σκληρότητα αυτών που τον βασάνιζαν, φανταστείτε πόσο μεγάλο ήταν αυτό το μαρτύριο. Που είδε όλες τις φλέβες του να ασκίζονται, να κόβονται και να τρέχει το αίμα του κρουνιδών προς τη γη, ποτίζοντας το σταυρό και τη ρίζα του σταυρού. Και δοκίμασε τόση μεγάλη λύπη και αγωνία, που δεν ήταν αρκετή μόνο η αγωνία αυτή να θανατώσει έναν άνθρωπο, και είπε «Περίλυπη είναι η ψυχή μου έως θανάτου». «Είναι περίλυπη η ψυχή μου μέχρι θανάτου», είπε ο Χριστός. Έγινε δηλαδή ένα πέλαγος βασάνων για να σβήσει τις φωτιές της κολάσεως που ανάψαμε εμείς οι ίδιοι
για να πέσουμε μέσα. Έσβησε ο Χριστός με το πάθος του τις φωτιές της κολάσεως της δικής μας. Σαν ένας πυροσβέστης, ας πούμε, τροποντινά, μεταφορικός. Και θέλησε να εξαγοράσει τη σωτηρία μας, όχι με μια ζωή γεμάτη από τρυφές, όπως η βασιλής της γης, αλλά με μια βασανισμένη ζωή, για να καταλάβουμε πόσο πολύτιμο και μεγάλο και σπουδαίο, αφού έδωσε το ίδιο του το αίμα και την ψυχή του και τη ζωή του ο Χριστός, για να το σώμα του μάλλον και το αίμα του, γιατί η ψυχή του ήταν του Θεού, η θεϊκή ψυχή, η ανθρώπινη ψυχή του Χριστού, παρεδώσει στα χέρια του Θεού, γιατί είναι θεϊκό στοιχείο η ψυχή, όπως ξέρουμε, όλων των ανθρώπων και φυσικά και του θεανθρώπου Χριστού. Ας το δούμε λοιπόν, πως η αιώνια αυτή η σοφία του Θεού, με όλα τα φρικτά και παράδοξα που έκανε ο Χριστός, ήταν ένας αγώνας για να μας δώσει το στίγμα αυτής της τιμής που πρέπει να αισθανόμαστε απέναντι στη θεότητα και το χρέος που πρέπει να έχουμε απέναντι στο Θεό, διότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο ο Θεός, και θυσίασε τον ίδιο τον γιο του, τον αγαπητό, όπως είπε εκεί στην βάπτισή του, η οποία ήταν πολυτιμότερη ζωή του Χριστού από όλες τις ζωές των ανθρώπων, και εντούτοις τις έδωσε, γιατί την έδωσε για τη δική μας σωτηρία, για να μας φιλοτιμήσει, για να καταλάβουμε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι η σωτηρία η δική μας. Τι άλλο πράγμα λοιπόν θέλουμε τώρα εμείς, πιο τερατώδες, ώστε να βλέπουμε τον Ιησού Χριστό να χύνει το Πανάγιο αίμα του για τη σωτηρία τη δική μας, για μένα και για σένα, αγαπητέ μου, και να μην θέλουμε να μεταχειριστούμε αυτές τις λίγες ημέρες που έμειναν από τη ζωή μας, να μεταχειριστούμε την επιμέλεια και την προθυμία μας, όλοι όσοι έχουμε και διαθέτουμε, καθώς μας παραγγέλει και ο Απόστολος Παύλος, διότι όπως ο καιρό ας έχουμε, ας εργαστούμε το αγαθόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, όσο καιρό μας απομένει. Και είναι αληθινό, είναι σπουδαίο αυτό, διότι αν δεν φρίξουμε για αυτή την αμέλειά μας, εάν δεν συνετιστούμε, θα φρίξουμε στο φοβερό κριτήριο του Θεού. Δύο είναι, ή θα φρίξουμε εκεί, ή θα φρίξουμε πρώτα εδώ. Και αν φρίξουμε εδώ, θα γλιτώσουμε τη φρίκη εκεί. Ας αποφασίσουμε λοιπόν να νικήσουμε τα πάθη για τις κακές μας πράξεις. Ας αποφασίσουμε αυτό το λίγο καιρό της ζωής που έχουμε. Και αν ως τώρα σχεδιάζαμε αυτή την υπόθεση της σωτηρίας ή την υπολογίζαμε σαν κάτι το φτηνό και τυποτένιο, τώρα ας παρακαλέσουμε τον Θεό να μας φωτίσει, να αρχίσουμε στο υπόλοιπο της ζωής μας να καταλαβαίνουμε αυτή τη μεγάλη ευεργεσία του Θεού και να προσπαθούμε να την έχουμε υψηλή και ακρότατη στην εκτίμηση των υποθέσεων της ζωής μας και την υψηλότερη σε όλη μας τη ζωή αυτή την υπόθεση της σωτηρίας. Γιατί η απόκτηση της σκέψεως αυτής ως κορυφαίας είναι δύσκολη μέσα στον κόσμο. Θέλει μεγάλο αγώνα και πάλι, γιατί όταν νομίζουμε ότι την αποκτήσαμε τη σωτηρία, ακόμα είναι πολύ μακριά η σωτηρία. Να έχουμε υπόψη μας ότι δεν είναι τόσο εύκολο το πράγμα αυτό της σωτηρίας. Για κανέναν άνθρωπο δεν είναι τόσο εύκολο. Θέλει αγώνα και θυσία. Ας συλλογιστούμε λοιπόν τι πάθαμε μέχρι τώρα για αυτή τη σωτηρία. Τι θελήσαμε να δώσουμε σαν θυσία για αυτή τη σωτηρία, για να κερδίσουμε δηλαδή τον Παράδεισο. Εάν θέλεις να μπεις στη ζωή, να τηρήσεις τις εντολές, λέει ο Χριστός, δεν μπορεί εύκολα να αποκτήσει, γιατί βιάζεται, λέει, και βιαστέ αρπάζουν αυτήν. Βία δηλαδή πρέπει να δώσει ο Θεός, ο άνθρωπος, και αγώνα για να την αποκτήσει, για να ξεφύγει από αυτή την αδράνεια, τη φυσική αδράνεια, που έχουμε μια ροπή προς τη φυσική αδράνεια αυτή. Έχουμε ροπή προς την καλοπέραση, προς το λίθαργο, προς τον ύπνο, προς την μη εγρήγορση. Κι όμως χρειάζεται βιασμός, χρειάζεται βία, χρειάζεται ορμή, χρειάζεται προσπάθεια,
όπως ο αθλητής προσπαθεί, ο πρωταθλητής αγωνίζεται όχι για να κάνει το κακό, αλλά για να κάνει το καλό, τον καλό αγώνα, να αγωνιστεί, όπως λέει και ο προφήτης Ιερεμίας, όχι να είμαστε σοφοί στο να κακοποιούμε, αλλά στο να αγαθοποιούμε. Γιατί λέει και ο σοφός Σιράχ, εν τη κακία ημών καταδαπανήθημεν. Λιώσαμε τον εαυτό μας κάνοντας τα χάλια μας και τα πάθη μας και το ένα και το άλλο. Και αν αυτόν τον αγώνα που κάναμε για αυτά τα πράγματα, για τα υλικά πράγματα ή για τις κακίες μας, τον είχαμε κάνει για να πάμε κοντά στο Θεό, πώς τώρα λοιπόν δεν έχουμε την υπομονή να κάνουμε έναν αγώνα? Ας ξυπνήσουμε πιο πολύ το μυαλό μας, ας ανέβουμε στο ξύπνιο μας, να ανέβουμε παραπάνω, να πιάσουμε περισσότερες σκάλες ξυπνήματος του νου, του κεφάλου, της ψυχής, για να μπορέσουμε να το αποκριθούμε σε αυτό το μήνυμα, να ξυπνήσουμε και να αρχίσουμε μια ζωή άξια της χριστιανικής πίστεως, με επίγνωση, με καλοσύνη, με προσπάθεια, με αγώνα, με αγάπη προς τους άλλους, με αγάπη στο Θεό, με συνέπεια προς τις εντολές του Θεού. Και όταν η κατώτερη φύση μας λέει κάνει εκείνο, εμείς να λέμε όχι, το έκανα μέχρι τώρα, τώρα δεν το συνεχίζω να το κάνω αυτό. Να μην βαρύνουν οι ψυχές και τα σώματά μας και κοιμηθούμε τον αιώνιο ύπνο της κακίας και της ραθυμίας. Γιατί η ραθυμία είναι ένας μεγάλος εχθρός του ανθρώπου, η τεμπελιά δηλαδή. Και πολλοί άγιοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να κάνουμε και σωματικές εργασίες, λέει, διότι αυτές οικοδομούν και το πνεύμα. Αν μην είμαστε ράθυμοι και τεμπέληδες, όπως συνήθως είμαστε εμείς οι άνθρωποι, στο να κάνουμε και σωματικά έργα. Αλλά βεβαίως, πρώτο είναι, όπως έχει πει και ο Κύριος στη Μάρθα, 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 περί πολλά τυρβάζεις, λέει, ενώ σε στη χρία. Ένα είναι ο σκοπός και ο μεγάλος και η πνευματική ζωή, η ακολουθία των εντολών του Χριστού, η αγάπη προς τον πλησίον και η συστολή των δικών μας παθών και η ανάπτυξη των αρετών μας. Αυτά είναι τα σωτήρια πράγματα τα οποία χρειάζεται ο άνθρωπος. Να εξετάζουμε τις παλιές αμαρτίες που κάναμε για να ζητήσουμε από τον Θεό τη συγχώρεσή τους. Για να μάθουμε και εμείς να έχουμε προς τα εκεί μια βελτίωση. Και να διαβάζουμε καθημερινά. Το διάβασμα είναι μεγάλη υπόθεση. Σας το λέω από δική μου εμπειρία, ότι εάν μια μέρα ο άνθρωπος δεν διαβάσει, κάπως μένει πίσω πνευματικά. Και στις νηστείες του χρόνου, ιδίως στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που υπάρχει ησυχία σε αυτόν τον καιρό, να μπορούμε να φτάνουμε σε υψηλότερα οπωσδήποτε μέτρα, ώστε αυτά τα μέτρα να τα οικοδομούμε σιγά σιγά, όπως τα χτίζουμε ένα σπίτι, έτσι, που σιγά 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 βάζουμε διάφορα υλικά μέχρι να το τελειώσουμε. Πριν τελειώσει ο χρόνος του παρόντος βίου, να έχουμε κάτι οικοδομήσει ψυχικό και πνευματικό, για να μεταχειριστούμε τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας, αγαπητοί φίλοι, για το έργο της σωτηρίας μας και της σωτηρίας των άλλων. Να μην πούμε, αυτό που είπαν οι Ιουδαίοι, δεν είναι καιρός ακόμα να οικοδομήσουμε, λέει, τον οίκο του Κυρίου, δηλαδή το ναό του Σολομώντος, και το τρενάραν, το τρενάραν, το τρενάραν, μέχρι που ήρθε ο Σολομών και τον οικοδόμησε. Όχι, εμείς να πούμε τώρα είναι ο καιρός να οικοδομήσουμε τη σωτηρία της ψυχής μας. Αυτή τη στιγμή είναι ο καιρός. Αυτή τη στιγμή να παρακαλέσουμε τον Χριστό ενδομήχως και εξωτερικά και εσωτερικά να μας φωτίσει, να μας ελεήσει με το φως του για να καταλάβουμε, να ξυπνήσουμε, διότι είμαστε μέσα σε μια μέρα ζωφερή, σε έναν κόσμο σκοτεινό. Για να μην ακούσουμε «καιρό δεκτό επίκουσά σου», αλλά να ακούσουμε «εν μέρα σωτηρίας εβοήθησας». Στην ημέρα της σωτηρίας σου σε βοήθησα, διότι παρουσίασες κάτι καλό προς εμένα και με έκανες να σου προσφέρω κι εγώ κάτι προς τη σωτηρία σου. Και ο Θεός για χάρη μας έχει καταστρώσει τόσες μελέτες
και έχει δώσει τόσους λόγους από πνευματικούς ανθρώπους και τόσα πνευματικά γυμνάσματα μας έχουν πει οι πατέρες της Εκκλησίας, και ύστερα από αυτά δεν έχουμε δικαιολογία να πούμε ότι δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε αυτό το πράγμα το οποίο μας έχει δώσει ο Θεός. Μπορούμε και παραμπορούμε εάν θέλουμε. Πάντοτε είναι εύκαιρος ο χρόνος για προσευχή, για μελέτη. Εάν βέβαια θέλουμε, μπορούμε να βρούμε αυτό το χρόνο και να τον αξιοποιήσουμε όπως νομίζουμε καλύτερα. Για να κερδίσουμε το σκοπό αυτό και το αποτέλεσμα για το οποίο γεννηθήκαμε. Να πάμε δηλαδή κοντά στο Θεό. Αυτό θέλει ο Θεός, αυτό ζητάει από εμάς, αυτό αγαπάει ο Θεός. Θέλει να μοιραστεί μαζί μας τη ζωή του ο Θεός, να μπούμε μέσα στη ζωή του Θεού εμείς και να μισήσουμε την παρούσα φτηνή ζωή, να την μισήσουμε. Να δούμε πόσο φτηνά είναι αυτά τα πράγματα που μας προσφέρονται, τα άσεμνα πράγματα, τα φτηνά και τα επιπόλαια, και να υποβάλουμε στον εαυτό μας τους λογισμούς εκείνους που μας ανεβάζουν και να μας κάνουν να φυλάξουμε απαρασάλευτα μέσα στην ησυχία μας τη γύμναση αυτή, την προσευχή αυτή, να φανερώσουμε τους λογισμούς στον Πνευματικό και στο Θεό, να μετανοήσουμε, δηλαδή να αλλάξουμε μυαλό για την προηγούμενη μας ζωή, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Εάν δεν αλλάξουμε πορεία, πώς θα προχωρήσουμε περισσότερο? Μερικοί λένε, τι θα πει μετάνοια, δεν καταλαβαίνω τι θα πει. Μετάνοια θα πει πρόοδος. Μετάνοια θα πει να προσβαστεί στην επόμενη τάξη. Να πεις αυτά που έκανα καλούτσικα ήταν, αλλά δεν μπορώ να κάνω καλύτερα. Να μην μείνω στα ίδια. Να, αυτό που λέει κάποιος σοφός, ότι το καλό είναι εχθρός του καλύτερου. Αφού μπορούμε να πάμε μια σκάλα ανώτερη, γιατί να μείνουμε στα κατώτερα? Και ποιος μας εξασφαλίζει στα κατώτερα αυτά που βρισκόμαστε ότι είμαστε καλά? Κανείς. Έχει μεγάλη πρόοδο και μεγάλη σκάλα η αρετή, όπως λέει και η κλίμαξη του Αγίου Ιωάννου. Υπάρχουν πολλά σκαλοπάτια να ανέβει πνευματικά ο άνθρωπος. Πάρα πολλά σκαλοπάτια τα οποία πρέπει να τα χρησιμοποιήσει. Να μην μείνει στα κατώτερα αυτά και να πει: α, είμαι ικανοποιημένος. Μπράβο, καλά είναι. Κάνω λίγη προσευχή, διαβάζω λίγο το Ευαγγέλιο, κάνω και μία μικρή ελεημοσύνη. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα περισσότερο. Μπορείς πολλά περισσότερα να κάνεις. Κάθε μέρα μπορείς να κάνεις πολλά περισσότερα. Ο άνθρωπος έχει απεριόριστη κλίμακα ανόδου πνευματικής. Απεριόριστη, απερινόητη κλίμακα. Μπορεί να φτάσει μέχρι τα άστρα η ψυχή του ανθρώπου. Αλλά βέβαια όταν είμαστε κολλημένοι στα χαμερπή, στα βιβλιάρια, στο τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα φορέσουμε, τι θα κάνουμε, τι θα δείξουμε, βέβαια δεν μπορεί ο άνθρωπος μετά να αναπτυχθεί μετά από αυτόν τον καταιγισμό που έχω φτάσει στο σημείο, να μου συγχωρεθεί αυτό που θα πω, ότι σαν να έχει βαλθεί ο σύγχρονος κόσμος να μας κάνει να χάσουμε την ψυχή μας δηλαδή. Σαν να είναι βαλτοί οι περισσότεροι των ανθρώπων και των πράξεων με αυτά που βλέπουμε και ακούμε, οι εφημερίδες που μας δίνονται και δωρεάν τώρα. Γιατί δίνουν δωρεάν τις εφημερίδες, σκεφτήκατε ποτέ? Για να δημιουργήσουν μια υποβολή στον άνθρωπο και μια νοοτροπία μας ανθρώπου, για να μπορούν να τον κυβερνούν ελεύθερα. Είπαμε ότι φοβούνται την Ορθοδοξία η μεγάλη και η σκοτεινή, γιατί η Ορθοδοξία είναι φως, έχει το Χριστό μέσα. Ο Χριστός ξυπνάει το μυαλό και κάνει τον άνθρωπο να προοδεύει. Και όταν δούνε όλοι οι αρουραίοι της γης έναν άνθρωπο να κρατάει τη λαμπάδα της Αναστάσεως, τρέμουνε και φεύγουν και μπαίνουν στα λαγούμια, δεν έχουν εξουσία. Δεν έχει εξουσία ο διάβολος και οι άνθρωποι του κακού να πειράξουν έναν άνθρωπο του Θεού. Γινόμαστε άνθρωποι του Θεού. Δεν θα μας πειράξει τίποτα. Όλα θα καταστραφούν γύρω, όλες οι παγίδες του θανάτου θα καταστραφούν και θα προχωρήσουμε σε επουράνιες καταστάσεις, τις οποίες εύχομαι σε εσάς και σε όλους μας. Και τελειώνοντας να πούμε ότι μια αληθινή μετάνοια θα άρει τα μεγάλα εμπόδια που μπροστά μας και θα γίνουμε άξιοι να λάβουμε τη Θεία Χάρη. Και από αυτά που είπαμε τώρα, τίποτα δεν είναι περιτά, και αυτές τις μέρες να τις θεωρήσουμε πολύτιμες, γιατί ο χρόνος είναι το πιο πολύτιμο πράγμα για τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου.
Όλοι οι κολλασμένοι θα θέλανε ένα δευτερόλεπτο για να πούνε ήμαρτον στο Θεό και να σωθούν. Αλλά δεν έχουν αυτό το δευτερόλεπτο. Να επιστρέψουμε στο Θεό και θα επιστρέψει και ο Θεός σε μας. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων στην Παλαιά Διαθήκη, αν διαβάζετε τους ψαλμούς και αν διαβάζετε τους προφήτες, διότι αυτά είναι τα πνευματικά γυμνάσματα που μας παρουσιάζονται από τους πατέρες της Εκκλησίας, γιατί υπάρχουν και άλλα τα οποία μπορούμε να πούμε, αλλά θα τα πούμε και σε άλλες εκπομπές. Όσον αφορά τώρα, πρέπει να ασχοληθούμε και λίγο για το γιατί πλάστηκε ο άνθρωπος από το Θεό και πώς καταλαβαίνουμε το λόγο που πλάστηκε, γιατί μπορεί να συλλογιστούμε ότι ο Θεός είναι μεν η πρώτη αρχή και εξ αυτού τα πάντα προέρχονται. Και να σκεφτούμε ότι δεν υπήρχαμε εμείς στον περασμένο αιώνα, ούτε καν ένα κύτταρό μας. Χωρίς ψυχή και σώμα είμαστε τον περασμένο αιώνα. Γιατί όπως είπαμε, το σώμα μπαίνει μαζί με την ψυχή την ώρα της συλλήψεως. Τη δίνει ο Θεός την ψυχή. Είναι θεϊκό πράγμα η ψυχή. Γι' αυτό και δεν πεθαίνει, είναι αθάνατη. Είναι απλή η ψυχή. Δεν είναι σύνθετη, είναι απλή. Γι' αυτό δεν καταστρέφεται. Πόσο θα ήταν λοιπόν χρεώστες όλοι αυτοί στον Κύριο που τους μετέβαλε από ένα σπυρί, ένα κόκο χαμένο μέσα στην άμμο, ας πούμε, που δεν ήταν καν κόκος υπάρξεως, τους έκανε, μας έκανε μάλλον όλους μας, μας μετέβαλε σε ανθρώπινα όντα. Μεγάλη τύχη, κάποιος επιστήμονας έλεγε στην τηλεόραση που άκουσα, ένα στο δισεκατομμύριο είναι η επιτυχία να γεννηθεί άνθρωπος, λέει. Για φανταστείτε πόση τύχη είναι αυτή, τι λαχνός είναι αυτός να γεννηθεί κάποιος άνθρωπος από το τίποτα. Και αυτή η άπειρη δύναμη που χρειάστηκε για να νικήσει το κενό, φανταστείτε πόσο μεγάλη είναι, που μας δημιούργησε από το μηδέν. Αλλά πιο πολύ απ' όλα είναι η άπειρη αγάπη του. Γιατί η αγάπη αυτή του Θεού είναι που μας κάνει και μας δίνει όθηση να τον αγαπήσουμε και εμείς και να πάμε πιο κοντά του. Αυτή η αγάπη του Θεού, αν καταλάβουμε αυτή τη μεγάλη αγάπη του Θεού, τότε θα είμαστε μέσα στο φιλότιμο αυτό, γιατί ο Θεός προσήλωσε τα μάτια του σε κάθε ένα από εμάς. Μας έκανε την τιμή ο υπέρτατος Θεός να μας κοιτάξει κατάματα. Και όχι μόνο με αυτό, αλλά και με ηλαρό βλέμμα. Με χαρούμενο, με ευχάριστο βλέμμα, όπως κοιτάει ο πατέρας στο νεογέννητο γιο του, το παιδί του. Με συμπαθητικό ύφος ο Θεός μας κοίταξε. Με αγάπη μεγάλη μας κοίταξε. Και μας κοιτάει πάντα. Ασχέτως αν εμείς του έχουμε γυρίσει την πλάτη. Διότι λέει και ο ψαλμός, ο πλάσας κατά μόνα στα σκαρδία Σιμών. Δόθηκε ολόκληρο στον άνθρωπο, στον έναν άνθρωπο. Αφιέρωσε χρόνο για τον έναν άνθρωπο ο Θεός και αφιερώνει χρόνο για τον έναν άνθρωπο. Μες στην απειρία του και στην παντοδυναμία του, μας αφιερώνει χρόνο στον καθένα μας. Ενώ βλέπουμε οι μεγάλοι ηγέτες χαιρετάνε όλο τον κόσμο σηκώνοντας το χέρι και τους παίρνει όλους ο χαιρετισμός και δεν κάθεται στον καθένα ή σε μερικούς μόνο σφίγγουν τα χέρια, αλλά όχι σε όλες τις μάζες των ανθρώπων. Ο Θεός όμως μας κοίταξε τον καθένα στο πρόσωπο και μας έδωσε την ευλογία του. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε σήμερα περισσότερα λόγω χρόνου. Αν θέλει ο Θεός, θα τα συνεχίσουμε στην επόμενη μας εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε καλά, αγαπητοί φίλοι. Χαίρομαι που είμαστε και σήμερα μαζί. Να είστε καλά. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω και ο Θεός μαζί μας.